τόσο το γεγονός ότι έχει φάει ανά τρία μάτς λέγεται ένα στιγμένο. Είναι όμως ότι αυτή η βαθμή που έχει τα γκολ που έχει στιγμένο έχουν στοιχήσει όλα βαθμούς. Όλα. Δεν είναι κάποιο γκολ στο 3-0 δηλαδή. Αυτό λέω. Σήμερα λοιπόν δεν παρακολουθούμε την μπάλα, δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή την ώρα που πρέπει, δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Και έχουμε πει να το προσέξουμε και θα το είπαμε, αλλά δεν το κάνατε. Νίκο, μια ερώτηση εδώ. Αν αυτά τα λέγεται πέμπτη αγωνιστική, φαντάζομαι να το καταλάβαιναν όλοι. Όταν το λέει την 15η αγωνιστική ο προπονητής στους παίκτες, έχουμε συλλαβήσει αρκετοί αγώνες δηλαδή για να περιμένουμε. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα. Και αυτό που λένε και οι παίκτες είναι ότι τον αφήσαμε τον καλό μας. Αφήσαμε τον καλό μας εαυτό στα αποδυτήρια, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε κι εμείς ότι φταίει και προανήγγειλε πολλή δουλειά συστημένα στη διάρκεια της διακοπής αυτής του πρωταθλήματος και όταν επιστρέψουν οι πράσινοι. Για τον Γκόντο Σίλεφελ είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο πήγε πολύ καλά τον άνθρωπο που ήταν MVP του μάτς, τον Ιγκλέσιας, αλλά στο δεύτερο σου ξέφυγε και στήχησε αυτή η αυτοσυγκέντρωση. Άλλαξε βέβαια και το σύστημα του Ατρόμητος στο δεύτερο. Ναι, έτσι είναι. Ο Μέντες είπε επίσης, επειδή όλοι οι παίκτες μίλησαν, ότι. Ενδεικτικά θα το πω αυτό, ότι μας παίρνει συνήθως το timing καλύτερη τοποθέτηση έχει ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Ξεκινάει πιο γρήγορα από εμάς. Εμείς δεν είμαστε τόσο ταχύ στις αντιδράσεις μας. Όσο πρέπει, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε κάποιο γκολ. Και έκανε και ο Στίβ Ρούτερ λόγο για νεκρό 20 λεπτό που πρέπει να βελτιωθεί. Ωραία. Λοιπόν, ο συνεργάτης του κυρίου Παναστασίου, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα να πω για τον Μπέρκ. Ότι έχει τραυματιστεί, που είναι πολύ σημαντικό, θα μείνει με διάταση πρώτου βαθμού, θα μείνει έξω για 10 ημέρες τουλάχιστον, χάνει τα δύο επόμενα μάτς του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και έχει συμπληρώσει κίτρινες και ο Κουτρουμπής σε ένα από τα επόμενα 4 παιχνίδια θα λείψει και εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με το Λιβαδιακό Τετάρτη. Εμβόλυμη αγωνιστική. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.